Και τότε αυτός λέει, ναι, ήμουν εγώ που έπαιζε ακορντεόν. Ακουμπάει τα χέρια της και οι πληγές σε αυτόν τον Μπεκρούλιακα, ο οποίος είναι αλκοόλ, έπινε αλκοόλ, θεραπεύτηκαν οι πληγές του. Αμέσως του έλεγε, πάρ τα χέρια σου με κες, πολύ ζεστά, και βλέπει ότι θεραπεύτηκε. Αμέσως τρελαίνεται. Α, δεν αντέχω αυτό, τι είναι αυτό το οποίο βλέπω? Και ακούγεται οι φωνές τους, ακούγονται μέσα στη φυλακή. Πάει λοιπόν αυτό στη δήμαρχο να τη δει, να δει τι γίνεται εκεί ο αστυνόμος, και αμέσως φεύγουν όλοι ξεφρενιασμένοι, γιατί βλέπουν αυτό το φοβερό. Πάει, την κοιτάει και της λέει, εσύ η ίδια έβγαλες την καταδίκη σου πλέον. Τη στέλνει σε τρελάδικο, σε τρελοκομείο, ψυχιατρίο. Εκεί, ξέρετε, πατάνε μία ένεση και τελείωσε, χάνει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Αυτή συνεχίζει να είναι αμίλητη, με το βλέμμα απλανές. Μετά από τόσα τα οποία είδε, καθήν ώραν ήταν μαρμαρωμένη. Και βλέπετε ότι εδώ, σε αυτό το αληθινό θαύμα, το οποίο είναι γένετο, πεθαίνει μέσα στο ψυχιατρίο. Την κλείνουνε μέσα, θα την κορέψουνε, και είναι πλέον μια για πάντα μέσα στο ψυχιατρίο. Εδώ λοιπόν, γλυκές ψυχούλες, βλέπετε εδώ γράφει ότι αυτά τα γεγονότα ήταν αληθή και έγινε στο Κούιμπισεφ το 1956. Έτσι είναι, γλυκιά μου ψυχούλα. Αυτό είναι ένα από τα θαύματα του Αγίου, τον οποίον σέβονται πάρα πολύ η Αγία Ρωσία, η Αγία Ορθόδοξη Ρώση. Και τώρα ήρθε και η ώρα για να μπορέσει να φύγει από το μάταιο αυτό κόσμο. Ο Άγιος μας επέταξε η ψυχή του. Την ψυχούλα του την πήραν Άγιοι και ήρθαν περιτριγυρισμένοι πλέον από οι Αγίους Ιεράρχες να τον διαβάσουν. Πέταξε η ψυχή του, αλλά βρίσκεται, γλυκές ψυχούλες, πάντοτε μέσα, δίπλα από το θρόνο του Θεού, ο των μοιραίων Άγιος Ιεράρχης. Στα Πάταρα ο Ιεράρχης μας Άγιος Νικόλαος, ο οποίος προφθάνει παντού, σε όλη την οικουμένη, σε όλο τον κόσμο, όπου να πάτε, Αμερική θέλετε, Αυστραλία θέλετε, Αφρική θέλετε, Ρωσία θέλετε, Ευρώπη θέλετε, Ασία θέλετε, όπου και να πάτε θα δείτε εκκλησία του Αγίου των μοιραίων μας, του Αγίου μας Νικολάου, του Ιεράρχου των Μοιραίων. Άγιε του Θεού Νικόλα, εδώ
είναι ο τάφος του στα πάταρα της Λυκίας, όπως βλέπετε. Και εκεί υπάρχει και η Βυζαντινή Εκκλησία, η οποία είναι τα κατάλοιπα, όπως βλέπετε, στα οποία πηγαίνουν και μέχρι σήμερα και λειτουργούν. Τους επέτρεψαν οι Τούρκοι και πάνε μια φορά το χρόνο εκεί που είναι ο τάφος του, του Αγίου, και λειτουργούν. Γλυκές ψυχούλες, η ώρα μας πέρασε. Προσπάθησα αμυδρά να σας κάνω μια σκιαγραφία του τόσο μεγάλου Αγίου. Μας παίρνουν τόσα λεπτά για να μιλήσουμε για τον Άγιο Νικόλαο. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Όμως σας έδειξα και το θαύμα του. Σας είπα ότι συλλήτευσε τον Άριο. Το χαστούκησε. Σας το είπα και αυτό. Ναι, γλυκές ψυχούλες, είναι ο Άγιος μας Νικόλαος Θαυματουργός. Επικαλέσου τον. Παρακαλέσου. Άγιε του Θεού Νικόλαε, που έχεις τόσο μεγάλη παρησία εις των Θεών, μεσίτεψε σε αυτές τις πονηρές ημέρες του ηλισμού και της αποστασίας. Μεσίτεψε εις των Θεών να μας σκεπάσει. Φύλαξέ με από σεισμούς, φύλαξέ μας από καταποντισμούς, φύλαξέ μας από τόσα κακά τα οποία έρχονται. Γιατί φύγαμε κοντά από την Αγία μας Ορθόδοξο πίστη. Την Ορθόδοξο πίστη του Χριστού μας. Να λοιπόν ο Χριστός, ο Χριστός μας, επικαλέσου την Παναγιά, επικαλέσου τον Άγιο Νικόλαο και θα σε σκεπάσει. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Εδώ λοιπόν, γλυκές ψυχούλες, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή, και παρακαλώ την αγάπη σας, έως την άλλη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Προσευχηθείτε. Δυναμώστε την πίστη σας. Έχουμε ολόκληρη θριαμβεύουσα εκκλησία. Έχουμε όλους τους Αγίους από πάνω μας, που μόνο να τους χτυπήσουμε θα μας ακούσουν. Πολύ δε περισσότερο τον Άγιό μας, τον οποίον είδατε, τον μοιραίον, τον Άγιο Νικόλαο, τον Θαυματουργό. Εδώ κλείνω με μια ευχή, ο Άγιος να μεσητεύει για όλο τον κόσμο, για όλους μας, για τις οικογένειές σας, για όλα τα παιδιά μου, για το κανάλι μας και για όλο τον κόσμο. Αμήν.